Όμω τώρα στην αίθουσα σύνταξη και τον Γιώργο Φελίδη, γιατί ε, πέρα από τα ελληνοτουρκικά υπάρχουν και νέα αγκάθια στι σχέση τουρκια Τουρκία-Ρωσία. Από τη μία, η συνάντηση του Σεργέη Λαυρόφ στη Μόσχα με αντιπροσωπεία Κούρδων τη Συρία. Από την άλλη, μία αντίδραση τη Άγκυρα που καταγγέλει καταπίεση των Τατάρων τη Κρυμαία από τι ρωσικέ αρχέ. Έχει ανέβει το θερμόμετρο, εκεί, Γιώργο. Ακριβώ την ώρα που η υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία βρισκόταν στη Μόσχα, ο Ρώσο υπουργό Εξωτερικών επέλεξε να συναντηθεί με στελ του Κουρδικού Κόμματο Δημοκρατική Ένωση, το οποίο η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Σε ανακοίνωσή του, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί, όπω λέει, με ανησυχία την πρόκληση μια ομάδα από το λεγόμενο Δημοκρατικό Συμβούλιο τη Συρία, όπου κυριαρχεί το ΠΚΚ, αλλά και το υψηλό επίπεδο υποδοχή που είχαν από τι ρωσικέ αρχέ. Η χώρα που έχει εισβάλει σε Κύπρο παλαιότερα, Συρία, Ιράκ και πιο πρόσφατα στη Λιβύη, επικαλείται μάλιστα κουρδική απειλή για την εθνική ασφάλεια γειτονικών χωρών της Συρίας, δηλαδή της Τουρκίας. Ναι, και μετά ήρθε το δεύτερο μέτωπο αντιπαράθεσης. Η Άγκυρα θέτει τώρα θέμα τατάρων της Κρυμαίας. Παρακολουθούμε με ανησυχία, λέει, τις επιδρομές στα σπίτια των Τούρκων της Κρυμαίας και τις συλλήψεις που έγιναν. Αυτά αναφέρει το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι επιδρομές είναι το τελευταίο παράδειγμα μιας συστηματικής εκστρατείας καταπίεσης και εκφοβισμού εναντίον των Τατάρων μετά την παράνομη προσάρτηση της Χερσονήσου το 2014. Yeah. Η Τουρκία, λέει, θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους Τατάρους της Κρυμαίας.